Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου ξεκινάει το ανατρεπτικό. Θα δούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής τις νεότερες εξελίξεις που επιβεβαιώνουν όσα έχουμε πει και έχουμε αποκαλύψει και από την εκπομπή. Έχει πει και ο Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής για το ξυλόλιο που βρέθηκε, που υπήρχε στα Τέμπη, εκεί που έγινε το έγκλημα, η τραγωδία, και επιβεβαιώνει ότι υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης για το λαθρεμπόριο. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί με έναν κρίσιμο καλεσμένο, ειδικό τον δικαστικό πραγματογνώμονα, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, τον οποίο θα έχουμε μαζί μας, και να τον καλησπερίσουμε. Αν τον έχουμε ήδη έτοιμο στη σύνδεσή μας, δώστε μου τον κύριο Κοκοτσάκη. Κύριε Κοκοτσάκη, καλησπέρα σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Να πω την καλησπέρα μου και στο τραπέζι, τον Άρη Σπίνο, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, χαίρετε, χαίρετε, και τον Ανδρέα Παπακυριακόπουλο, ο οποίος στη συνέχεια, πες μας τώρα τον τίτλο, γιατί καλησπέρα, έχουμε μια Αμερική, θα τα δούμε αναλυτικά. Μια έκτακτη και σοβαρότατη εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα επηρεάσει όλο τον πλανήτη. Ναι. Θα τη δούμε σε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε να πούμε γιατί μεταδόθηκε, θα δούμε και τα της συνέντευξης του Πούτιν, είτε όπως τα είπαμε. Όπως περίπου ουσιαστικά αυτά που είχαμε προαναγγείλει τα είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνέντευξή του που μεταδόθηκε μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας και έχει κάνει πάταγο σε Δύση και Ανατολή. Λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, έρχομαι σε εσάς. Με επιτρέπετε να διορθώσω κάτι κάτω από το όνομά μου. Ναι. Στην υπόθεση στα Τέμπη είμαι τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών και όχι δικαστικός πραγματογνώμος. Δικαστικός πραγματογνώμος είναι ο τίτλος. Έχετε όμως την ειδική γνώση. Είστε τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά της οικογένειας. Πραγματογνώμων από τις... Ωραία. Πραγματογνώμων είμαι κανονικά. Λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, θέλουμε να μας πείτε λοιπόν εδώ τώρα τι έχει, γιατί έχουμε καινούργια στοιχεία διαρκώς για το ξυλόλιο, για το μπάζωμα, ύστερα και από την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Περιφερειάρχη. Δεν θέλω να πάμε στα πρόσωπα, θέλω να πάμε στην ουσία λοιπόν του θέματος. Πείτε μας. Η καινούργια εξέλιξη σε σχέση με το παρελθόν είναι η επιβεβαίωση των υποψιών μας ότι πτυδικές ουσίες, οι οποίες ερχόμενες σε επαφή με το αέρα δημιουργούν εκρηκτικά μείγματα, ήταν αυτά τα οποία προκάλεσαν το φαινόμενο το οποίο είδαμε τις πρώτες στιγμές του δυστυχήματος. Τι ουσίες, κύριε Κοκοτσάκη, πείτε μας πάλι τι ουσίες είναι αυτές. Θα σας πω. Στα αντικείμενα, στα προσωπικά αντικείμενα των παιδιών ή των γενικά των ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν ατυχώς αυτό το περιστατικό και τα οποία περισυνελέησαν την ελληνική αστυνομία και μετά από απέτηση των συγγενών και με πολύ μεγάλη επιμονή μπόρεσαν να δειγματοληφθούν από το Γενικό Σημείο του Κράτους. Αυτό έγινε το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου. Περίπου τα Χριστούγεννα βγήκαν τα πορίσματα, οι εκθέσεις από το Σημείο του Κράτους και μόλις πριν λίγες μέρες παραδόθηκαν συγγενείς. Οι κατεπέκτες δόθηκαν και σε εμάς τους πραγματογνώμονες, τους τεχνικούς συμβούλους, εγώ με την ιδιότητά μου για θέματα πυρκαγιών. Αναλύοντας και διαβάζοντας αυτά, επιβεβαιώθηκε αυτό που και το πρώτο είχε, δηλαδή η ύπαρξη τέτοιων υλικών, οι οποίοι είναι κοινοί διαλύτες, πάρα πολύ εύλεκτοι, εκρηκτικοί με την αντίδραση του στον αέρα, και είναι το τουλολόλιο, το ξυλόλιο και πάλι, και το βενζόλιο. Αυτό που αυτή τη φορά ήταν σε περισσότερα δείγματα ήταν το τουλολόλιο, το οποίο είναι ακόμα περισσότερο εύλεκτο σε σχέση με το πολύ εύλεκτο ξυλόλιο και βενζόλιο. Άρα λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, εδώ φαίνεται ότι υπήρχε φορτίο άλλο, μη νόμιμο. Ναι, θα σας πω. Για να γίνει το φαινόμενο αυτό δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα. Άλλωστε το φαινόμενο αυτό ήταν ικανό, από ό,τι φάνηκε, να δημιουργήσει ό,τι δημιούργησε. Ναι. Κράτησε περίπου 1,8 δευτερόλεπτα. Ξεκίνησε με την έναυσή του από την πτώση των ηλεκτροφόρων καλωδίων. Προφανώς το δοχείο ή τα δοχεία που περίχαν αυτά τα υλικά έσπασαν. Mm-hmm. Το υλικό ερχόμενο στον αέρα αντίδρασε, γιατί αυτή είναι η ιδιότητά του. Αυτό που ήθελε μόνο ήταν να βρει ένα σπινθήρα και τον βρήκε από τα ηλεκτρικά καλώδια.
και σε κλάσματα δευτερολέπτου έδωσε το φαινόμενο το οποίο είδατε που έδωσε. Μετάδοση λοιπόν. Συγγνώμη, Ανδρέα, να ρωτήσω, όταν λέει φαινόμενο, εννοεί την έκρηξη. Εννοείται αυτή την τεράστια λάμψη που είδαμε αυτό. Εννοείται ως φαινόμενο. Ένα φαινόμενο, το αναφέρω ως φαινόμενο γιατί είναι φαινόμενο. Βεβαίως. Αυτό είναι η αρχή και η θερμοκρασία την οποία αναπτύσσει και μπορούμε ασφαλώς να το εξάγουμε πλέον. Διότι στα δείγματα τα οποία εξετάσαν ήταν και μερικά κλειδιά των Αττικών ανθρώπων και κάποια από αυτά είχαν λιώσει. Το κράμα το οποίο τα είχε κατασκευάσει ήταν το αλουμίνιο. Η μέση θερμοκρασία τήξης του αλουμινίου είναι περίπου 800 βαθμοί. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερη, αλλά βάζουμε τη μέση, αφού είναι κράμα, για να είμαστε πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Σε αυτές τις θερμοκρασίες καταλαβαίνετε ότι όσον αφορά τα αντικείμενα δεν το αξιολογούμε γιατί δεν έχει τόσο σημασία. Όσον αφορά τους ανθρώπους δεν υπάρχει βιώσιμη ατμόσφαιρα για να επιβιώσει κάποιος άνθρωπος. Όμως αυτό το φαινόμενο... Αυτό που βλέπουμε είναι κύριε Κοκοτσάκη, αυτό είναι η σκηνή. Ναι. Αυτό ακριβώς το βίντεο με τη βοήθεια δικών μας πρόχειρων εργαλείων μπορέσαμε να το αναλύσουμε λίγο. Βλέπετε ότι εδώ καίγεται ομαλός. Έχει πλέον επεκταθεί η φωτιά, το φαινόμενο έχει τελειώσει, κάτι μικρές εκλάψεις κάνει στον αέρα και τίποτε άλλο. Να, το βλέπουμε ακριβώς. Πάλι. Ακριβώς. Αυτό το φαινόμενο είναι περίπου στα 2 δευτερόλεπτα. Αρκετά όμως κύριε Κοκοτσάκη για να γίνει τραγωδία, το έγκλημα όπως καταγγέλλεται, όπως προκύπτει τώρα εδώ. Αρκετά αυτά τα 2 δευτερόλεπτα. Από αυτά τα 2 δευτερόλεπτα... έγινε όλο αυτό το κακό, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, το κακό είναι η σύγκρουση των τρένων. Η σύγκρουση έφερε αυτό που έφερε. Τα δοχεία προφανώς ευρίσκονται εκεί. Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα για να γίνει αυτό. Εδώ φαίνεται η ποσότητα δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί με τέτοιες ιδιότητες που έχουν τα υλικά αυτά, αν η ποσότητα ήταν σε, ας πούμε, ένα βιτίο, δεν θα μιλούσαμε για τέτοιο περιστατικό, αλλά σε μια κλίμακα πολύ μεγαλύτερη. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα, επειδή είναι πτυτικά, να ξεκινούν από τα χαμηλότερα στρώματα. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το ότι τα δείγματα τα οποία βρέθηκαν τώρα ήταν σε υποδήματα. Τα περισσότερα ήταν σε υποδήματα. Και αυτό ενισχύει περισσότερο τον ισχυρισμό μας, αφού το υλικό είναι πτυτικό και έφτασε μέχρι τα υποδήματα των άτυχων ανθρώπων. Αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον φτάνουμε στην περίπτωση της βεβαιότητας για την ύπαρξη, μάλλον για την κακή διαχείριση τέτοιων υλικών σε αυτά τα οχήματα μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων. Τι θα πει κακή διαχείριση, κύριε Κοκοτσάκη? Θέλω λίγο να τα εξηγήσουμε για να καταλάβουμε. Μας είπατε και προηγουμένως ότι το φορτίο ήταν λίγο, αλλά αρκετό από ό,τι αποδείχτηκε για να γίνει όλο αυτό το οποίο έγινε. Τι εννοείτε κακή διαχείριση? Επιτρέπονται καταρχάς αυτά να υπάρχουν στα τρένα? Το λίγο είναι σχετικό, έτσι. Το λίγο το εννοώ εγώ με την αξιολογικά τη φαινόμενα, σε σχέση με το φαινόμενο που παρουσιάζεται. Ναι. Τι εννοούμε λοιπόν λίγο πολύ? Τι εννοούμε λίγο πολύ για να καταλάβουμε? Για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, τα υλικά αυτά απαγορεύεται να κυκλοφορούν ευρέως χωρίς προστασία. Είναι δηλαδή σαν να είσαι κάτι πολύ επικίνδυνο για το οποίο πρέπει να το διαχειρίζεσαι. Παράνομα λοιπόν υπήρχαν εκεί, κύριε Κοκοτσάκη? Προφανώς. Δεν έχει καμία δικαιολογία να βρίσκεται ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Στο ένα, όσον αφορά το εμπορικό, θα έπρεπε να είναι σε χώρους όπως προβλέπεται να είναι και προφανώς να είναι δηλωμένες πρωτοτικές. Ήταν δηλωμένα, κύριε Κοκοτσάκη? Σύμφωνα με τη δικογραφία, όχι. Δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι υπήρχε τέτοιο υλικό μες στο τρένο. Δεν ξέρουμε όμως σε ποιο από τα δύο ήταν. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Εγώ σαν πραγματογνώμος δεν μπορώ να βεβαιώσω τίποτα από τα δύο. Αναλύω απλά αυτά τα οποία το Γενικό Σημείο του Κράτους, έστω και με τον τρόπο αυτό που ελήφθησαν, δείχνει. Και παραξενεύομαι λίγο, γιατί στην έρευνα, στα έγγραφα που δόθηκαν στους επίσημους πραγματογνώμους του Ελληνικού Δημοσίου, και αυτή η αλληλογραφία τους δόθηκε. Αξιολογούν το ξυλόλιο, το έλαιο σιλικόνης, το οποίο στην κλίμακα είναι πολύ χαμηλά για να μπορέσει να δώσει τέτοια φαινόμενα. Εγώ προσωπικά το αποκλείω και τελείως. Αλλά και τα σημερινά, αυτές των ημερών, οι ενδείξεις, η αποκάλυψη ότι στα σώματα των άτυπων ανθρώπων, στα ρούχα τους μάλλον, υπήρχε τέτοιο υλικό το οποίο διεσώθη και
και ακόμα και μετά από 7 μήνες, επιβεβαιώνει δυστυχώς τον ισχυρισμό μας ότι διακινήθηκαν τέτοιου είδους υλικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, από μεριά των ερευνητών, πλέον θα πρέπει να γίνει και η έρευνα πώς αυτά τα υλικά βρέθηκαν στον χώρο αυτό. Γιατί δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο από την κίνηση, από τη λειτουργία των τρένων. Ένα χρόνο μετά, δηλαδή, κύριε Κοκοτσάκη, δεν έχει ερευνηθεί, δεν έχει γίνει αυτή η έρευνα. Σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, και αυτό είναι φυσιολογικό από τη στιγμή που οι επίσημοι πραγματογνώμονες απέδωσαν την αιτία της φωτιάς στο έλαιος υλικών. Είναι λογικό να μην ερευνηθεί κάτι άλλο. Ενώ στο ίδιο έγγραφο που ανακαλύπτει το έλαιος υλικόνης υπάρχουν και αυτά τα υλικά, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από τα δεύτερα δείγματα. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι στα δεύτερα δείγματα, όσον αφορά τους ανθρώπους, δεν υπάρχει έλαιος υλικόνης σε κανένα δείγμα. Αυτό είναι συγκλονιστικό που λέτε. Λογικά να υπάρχει. Εδώ είναι αυτό που λέτε, κύριε Κοκοτσάκη, είναι συγκλονιστικό, γιατί εδώ έχουμε μία τριλογία, να το πω ήρεμα, εξαπάτησης. Γιατί είπαν για έλαιος υλικόνης, εν τέλει αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έλαιος υλικόνης, αλλά ήταν ξυλόλιο και άλλα παρεμφερή εκρηκτικά σε εισαγωγικά υλικά. Δεύτερον, στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν αναφορικά με την φορτωτική της εμπορικής αμαξοστοιχίας, δεν περιλαμβάνονται πουθενά αυτά τα υλικά που εσείς τα βρήκατε κατά την έρευνά σας. Και τρίτον, η στιγμή της φόρτωσης, η οποία βιντεοσκοπείται, της εμπορικής αμαξοστοιχίας, δεν υφίσταται, διότι όχι μόνο δεν κρατήθηκαν τα βίντεο στο σερβερ, αλλά επαναγράφηκε ο σκληρός δίσκος με νέο υλικό, ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη ο εντοπισμός και η ανάσυρση του παλαιότερου υλικού. Δηλαδή έχουμε μια τριλογία συγκάλυψης στο λιγότερο, κύριε Κοκοτσάκη. Εγώ το μόνο που έχω να πω ότι τα υλικά αυτά είναι βέβαιο πλέον ότι υπήρχαν στο χώρο. Τώρα, αν ήταν στο εμπορικό τρένο ή στο επιβατικό, δεν μπορώ να το ξέρω. Σίγουρα ήταν στα τρένα, στα σημεία της σύγκρουσης. Δηλαδή, αυτά που η μηχανική καταπώνηση, με τη μηχανική καταπώνηση έχουν εκτραπεί. Δηλαδή, τα πρώτα βαγόνια του ενός ή του άλλου τρένου. Και το ότι βρέθηκαν στα ρούχα, ό,τι απέμεινε τέλος πάντων από τα άτυχα θύματα, σημαίνει ότι μπορεί και να προκλήθηκε ο θάνατος από την ανάφλεξη αυτών των υλικών. Ναι. Το έχω πει βέβαια και νομίζω και σε εσάς παλαιότερα, ότι αυτό το οποίο θα μας βοηθούσε πάρα πολύ για να το δούμε, ναι, ήταν όπως κάναμε στην καριέρα τη δική μου τουλάχιστον όλα μου τα χρόνια, αυτό σε τέτοιες ατυχείς περιπτώσεις, αυτό που μας βοηθούσε πάρα πολύ ήταν η ιατρική πραγματογνωμοσύνη. Και αυτή την διέταζε πάντα ο ενεργών την προανάκριση ή ανάκριση. Διότι αυτεπαγγέλτος δεν γίνεται, γίνεται μετά από παραγγελία. Εδώ έγινε. Τι μας δείχνει η πραγματογνωμοσύνη αυτή? Κάτι ρώτησε ο κύριος Μπογδάνος. Θα ολοκληρώσει, πάει να το πει. Αν τον άνθρωπο τον οποίο έχουμε το σώμα του ανθρώπου μπροστά μας, πέθανε από τη φωτιά, ή η φωτιά πήγε στη συνέχεια και τον βρήκε όπως τον βρήκε. Και αυτό είναι εύκολο για τον ιατροδικαστή και θα σας το εξηγήσω απλά, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Σεβόμενος βέβαια τη μνήμη των ανθρώπων και μη δημιουργώντας στους ανθρώπους που μας ακούνε σήμερα άσχημες εικόνες και ζώντας έστω και με αυτόν τον τρόπο πιθανόν στιγμές των δικών τους ανθρώπων. Στα δύο αυτό δύο δευτερόλεπτα τα οποία το φαινόμενο διερκήσε, το υλικό αυτό εμφανίσει στην ατμόσφαιρα. Έχει την τάση να πηγαίνει στα χαμηλότερα στρώματα και να συρρυκνώνεται. Γι' αυτό κάνει αυτό το στρογγυλό σαν μπάλα. Συρρυκνώνεται. Εγώ το χαρακτήριζα στην καριέρα μου ότι είναι ο δαίμονας τον οποίο επιχειρούμε να βάλουμε στο μπουκάλι, μια συμφωνία ότι αν βγω θα σε φάω. Έτσι το έλεγα εγώ πάντα στην καριέρα. Αυτό κάνει, ελευθερώνεται, συρρυκνώνεται και στη συνέχεια, εφόσον η φωτιά ως πινθήρας του το ακουμπήσει, τότε κάνει αυτή την εκδήλωση μέχρι να εκλείψει εντελώς. Όμως αυτά τα δύο δευτερόλεπτα, αν πάει σε χώρους που υπάρχουν άνθρωποι, πολλούς από αυτούς θα τους βρει στην εισπνοή. Και εφόσον τους βρει στην εισπνοή, το υλικό αυτό άκαυτο πλέον θα περάσει στο εσωτερικό τους. Όταν η φωτιά εκδηλωθεί, θα περάσει από το στόμα και έτσι θα δώσει εγκάβματα και στο λάρυγα και στο φάρυγα. Έτσι τουλάχιστον έβλεπα εγώ στα θύματα τα οποία στην καριέρα μου εξετάστηκαν, πολλές φορές και στους πνεύμονες. Και έτσι αξιολογείται από τους γιατρούς, τους ιατροδικαστές, εάν τη στιγμή της εκδήλωσης του περιστατικού ο άνθρωπός μας ήταν ζωντανός ή ήταν νεκρός.
Κύριε Κοκοτσάκη, στη συγκεκριμένη περίπτωση έλαβε χώρα αυτή η ιατροδικαστική εξέταση? Στη δικαιογραφία που έχουν οι συγγενείς και από ό,τι έχω ρωτήσει, έχω... Ναι. Γιατί αυτό το ζητάω και εγώ συνεχώς ως τεχνικός σύμβουλος, δεν υπάρχουν τέτοιες... Εμείς δεν θα έπρεπε λογικά να γίνει, σύμφωνα με την εμπειρία την οποία έχετε, όλα αυτά τα χρόνια, όταν κανείς ερευνά ένα τέτοιο περιστατικό, δεν είναι λογικό να ζητηθεί λογικό να υπάρξει επιβαλλόμενο, και αυτή επιβαλλόμενο. Η πτυχή της ιατροδικαστικής εξετάσεως? Εάν ο ερευνών έχει ανάγκη λόγω της υποθέσεως του να διερευνήσει την αιτία θανάτου ενός ανθρώπου και δεν μπορεί αλλιώς να την, με σιγουριά να την εκτιμήσει, τότε θα πρέπει να το κάνει. Μιλήσατε για θερμοκρασία 800 βαθμών, η θερμοκρασία τίξεως του αλουμινίου. Αυτό σημαίνει ότι για παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα ή για περίπου 2 δευτερόλεπτα, μην τροποποιώ αυτά τα οποία λέτε, άνθρωποι εκτέθηκαν σε θερμοκρασίες, ας πούμε, 1000 βαθμών Κελσίου. Άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει από αυτό? Δεν άκουσα το τέλος της ερώτησής σας. Άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει από την έκθεση όχι, του? Όχι. Το οποίο, όχι. Το οποίο λοιπόν σημαίνει... Η θερμοκρασία στην οποία αντέχει είναι 50-60 βαθμοί. Όχι παρά. Το οποίο λοιπόν σημαίνει, επιτρέψτε μου να επεκτείνω τον συλλογισμό μου, ότι από αυτήν την έκρηξη, από αυτό το φαινόμενο, όπως εσείς το περιγράφετε, προήλθαν άμεσα οι θάνατοι κάποιων ανθρώπων, πολλών ανθρώπων. Ναι, αυτό του σκότωσε δηλαδή, σε απλά ελληνικά. Όποιος βρεθεί μέσα σε αυτό το φαινόμενο ή κοντά σε αυτό, πεθαίνει. Διότι η θερμοκρασία μεταφέρεται και δια της επαγωγής. Δεν είναι βιώσιμο το περιβάλλον. Ακόμα και αν προστατευτεί από κάπου, δεν νομίζω. Άρα κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει επιβιώσει τη σύγκρουση των τρένων χωρίς να τραυματιστεί θανάσιμα και εκτεθεί σε αυτό, θα χάσει τη ζωή του. Το πιθανότερο, κύριε Μπογδάνο, είναι ότι δεν επέζησε κανείς, γιατί δεν μας το έχει διηγηθεί κανείς ακόμα από τους επιζώντες. Είστε σαφέστατος. Και ένα τελευταίο. Γιατί η συμπληρωματική έκθεση του Γενικού Χημείου του κράτους, σύμφωνα πάντοτε με την εμπειρία σας, στην οποία περιλαμβάνεται το ξυλόλιο, το τολουόλιο, το προπάνιο και το βουτάνιο, τα οποία ήλθαν στο φως της δημοσιότητας και είναι και η αφορμή της συζήτησής μας σήμερα, για την οποία και εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ, δεν έγινε γνωστή? Αυτή η συμπληρωματική έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι πάρα πολύ βασικό να καταλάβουν οι αγαπητοί τηλεθεατές ότι συζητάμε επί στοιχείων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Όχι κάποιον τρίτον. Κοκοτσάκη, να ακούσουμε τον κύριο Κοκοτσάκη. Γιατί αυτό δεν έγινε γνωστό ευθύς εξ αρχής? Θα ήθελα να πω εδώ ότι οι εκθέσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και δεν θα μπορούσαν να γίνουν κι αλλιώς, είναι εξαιρετικοί επιστήμονες και πάρα πολύ αξιόπιστοι. Συμφωνούμε. Είναι αναλυτικοί και έχει πολύ περισσότερες ουσίες, τις οποίες ήδη, γιατί ο χρόνος που μας, από την ημέρα που μας δόθηκε, είναι πολύ μικρός, επειδή δεν θέλουμε να βγαίνουμε και να λέμε πράγματα τα οποία δεν τα εξετάζουμε πριν. Εξετάζομαι κάθε μια ουσία από τις δεκάδες που έχουν βρεθεί. Πολλές από αυτές είναι ιδιαίτερα έφλεκτες, κοντά σε αυτά τα οποία έχουμε πει. Ανακοινώσαμε όμως και δώσαμε στους συγγενείς για να πάνε στην δικαιοσύνη τα υλικά τα οποία είχαν στοιχειοτεθεί και στην προηγούμενη εξέταση. Η εξέταση αυτή συγκεκριμένη απαιτήθηκε από τους συγγενείς μετά τις συμβουλές της δικές μας και έγινε κατορθωτή 7 μήνες μετά το περιστατικό, στο τέλος Σεπτεμβρίου. Τα ενδείγματα ευτυχώς διατηρήθηκαν και διατηρήθηκαν κατά τραγικό τρόπο, διότι διατηρήθηκαν βέβαια στα αντικείμενα που επιμελώς είχε, πρέπει να το πούμε εδώ, το Τμήμα Τροχαίας Λαρίσης, και συλλέξει και διατηρήσει. Και κρατήθηκαν διότι έχουν αυτή την τάση τα ρούχα να παίρνουν πράγματα. Μάλιστα, μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Όλα τα στοιχεία εγκλήματος εδώ. Είναι. Όλα τα στοιχεία εγκλήματος. Πάμε στον Άρη Σπίνο. Κύριε Κοκοτσάκη, εγώ θέλω να σας ρωτήσω με την ευθύτητα του λόγου που έχετε και σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλάτε και τεκμηριώνετε πάντα το λόγο σας. Εδώ υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα περί συγκαλύπτωσης του εγκλήματος. Αυτό λέει ο κόσμος όπου κι αν ρωτήσεις. Εσείς βέβαια πρέπει ό,τι πείτε να το πείτε επί αποδείξη. Εγώ ρωτώ, οι συνάδελφοί σας που επιλέγησαν από τον ανακριτή, από τον πίνακα εμπειρογνωμόνων, που θα μπορούσατε να ήσασταν εσείς, ήσασταν στον ίδιο πίνακα,
ερωτήθησαν από τον ανακριτή για να πούν από τι προήλθε η φωτιά. Γιατί η έρευνα γίνεται επί ερωτήσεων και όχι επί θέλει ο καθένας. Ή το απέκρυψαν αφού ερωτήθησαν. Θέλω να το διευθυνίσουμε αυτό. Προφανώς δεν ερωτήθησαν, γιατί δεν είδα στον πίνακα στους τρεις αυτούς να υπήρχε ειδικός πραγματογνώμονας για θέματα των πυρκαγιών. Παρ' όλα αυτά, αυτοί απάντησαν. Μέσα σε περιληπτικά θεώρησαν ότι για αυτούς είναι το ξυλολιό και εμείς προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή να αποδομήσουμε ακριβώς αυτό τον ισχυρισμό. Όχι γιατί έχουμε κάτι, αν προέκυπταν και για μας, γιατί όχι να μην το επιβεβαιώναμε. Αλλά δυστυχώς δεν προκύπτει. Προκύπτουν άλλα ευρήματα τα οποία είναι κοντά και στη συμπεριφορά ή μάλλον δείχνουν ακριβώς το φαινόμενο αυτό και το εξηγούν. Διότι το έλαιος υλικό δεν μπορεί να το εξηγήσει. Είστε σαφείς, κύριε Κοκοτσάκη, να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για την πολύ ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική συζήτηση που είχαμε με όλα αυτά τα στοιχεία. Θα είμαστε εδώ για να το δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και ύστερα από αυτά τα συγκλονιστικά που μας είπε και επιβεβαίωσε ο κύριος Κοκοτσάκης και που δείχνουν ότι πράγματι, λοιπόν, αν μη τι άλλο, ότι δεν έπρεπε να έχει γίνει το μπάζωμα στην περιοχή της τραγωδίας του εγκλήματος, γιατί έτσι συγκαλύφθηκε όλο αυτό που έλεγε η κυβέρνηση, ότι δεν υπήρχε κανένα φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, εδώ ούτε φορτωτικές ούτε τίποτε. Πάμε να δούμε εδώ στο βίντεο με τον κύριο Μαρκόπουλο. Είναι θλιβερό πραγματικά τώρα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής της Εξεταστικής έχει πέσει σε πάρα πολλά ολισθήματα το προηγούμενο διάστημα. Τώρα λοιπόν τι είπε ο άνθρωπος? Ότι είμαι εδώ, λέει, και το διασκεδάζω. Ναι, το είπε. Δώστε το. Τι να κάνω, ειρωνεύομαι. Όταν είναι τόσες ημέρες στην Επιτροπή, κυρία Πέρκα, τι να κάνω άλλο. Το διασκεδάζω. Μη φωνάζετε. Σας παρακαλώ. Εντάξει, αφήστε. Ανδρέα. Τι να πω. Τι να πεις. Τι να πω. Δηλαδή, τι θες να σχολιάσω από αυτό. Χρειάζεται σχόλιο. Και εδώ πέρα, ξέρεις, εξηγείται η όλη αυτή η διαδικασία συγκάλυψης που φτάνει μέχρι το κοινοβούλιο. Γιατί, πρόσεξε, εδώ εντάξει, είναι εξοργιστικό. Για εμένα πολύ πιο εξοργιστική ήταν η στάση του κυρίου Τριαντόπουλου. Όταν ερωτήθηκε από τον Κυριάκο Βελόπουλο από το βήμα της Βουλής για το εάν έδωσε αυτό την εντολή στον αγοραστό. Βγήκε ο κύριος Τριαντόπουλος και το διέψευσε. Έρχεται η δίωξη κόλαφος κατά του κυρίου αγοραστού. Και ανατρέχω εγώ σε δημοσίευμα της εποχής που λέει ρητά ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, υπουργός παρά το πρωθυπουργό, τότε είχε μεταβεί στα Τέμπη για να συντονίσει τις ενέργειες. Δύο συσκέψεις. Σε δύο συσκέψεις, πρόσεξε, δημοσίευμα φιλών κυβερνητικών μέσων, για να συντονίσει μεταξύ άλλων και τις ενέργειες της απόσυρσης των βαγονιών και της όλης αποκατάστασης του χώρου. Και λέω εγώ τώρα, ποιος λέει ψέματα, ο κύριος αγοραστός ή ο κύριος Τριαντόπουλος που από το βήμα της Βουλής διέψευσε τις καταγγελίες αγοραστού που τις μετέφερε, πρόσεξε, όχι κάποια εξεταστική, αλλά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πριν την εξεταστική. Όπως γιατί θα πρέπει να αποδίδουν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι εδώ πέρα. Όποιος και να το είχε κάνει, θα έλεγα τα ίδια. Είχε βγει ο Κυριάκος Βελόπουλος και είχε πει για το ξυλόλιο. Όντως. Βγήκαν να τον διαψεύσουν. Να το δούμε. Έχουμε το απόσπασμα. Να το δούμε το απόσπασμα και επανέρχομαι σε εσάς. Δώστε το. Παιδιά, έχει πρόβλημα στον ήχο. Να διορθώσουμε το πρόβλημα στον ήχο. Το έχουμε έτοιμο. Είναι τον Απρίλιο. Υπάρχει, ωραία. Διορθώστε το και επανερχόμαστε. Λοιπόν, έλα, Ανδρέα. Για να ολοκληρώσω. Είχε καταγγείλει την ύπαρξη έφλεκτου υλικού μιλώντας για ξυλόλιο. Βγαίνουν να τον διαψεύσουν. Βγαίνουν να τον πούνε ψεκασμένο, να πούνε οτιδήποτε. Ζητάει τη φορτωτική. Γκαζόζες. Γκαζόζες και μπύρες. Ζητάει τα βίντεο. Τα βίντεο δεν ήρθαν ποτέ. Η δικαιολογία, αυτό που είπα και πριν, ότι λέει χρησιμοποίησαμε το σκληρό για να επαναγράψουμε, προσέξτε, έχουμε έγκλημα με 57 νεκρούς. Εγώ να πω ότι δεν είναι έγκλημα, ότι είναι ατύχημα. Πού το έχετε δει εσείς σε ποια πολιτισμένη χώρα να υπάρχουν 57 νεκροί και να διαγράφετε το βίντεο και να γράφουν από πάνω άλλα βίντεο από επόμενες φορτώσεις. Λες και δεν είχαν άλλον ένα σκληρό ρημάδι των 50 ευρώ να βάλουν να γράψουν καινούργια βίντεο και να κρατήσουν αυτό ως όφυλαν. Και παράλληλα, καταγγέλει το τσιμέντομα. Και βγαίνουν και τον διαψεύδουν.
Τον λένε ψεκασμένο. Τον λένε συνωμοσιολόγο. Αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας. Βγαίνει. Είχαμε τις φωτογραφίες, ρε παιδιά. Τις δείχναμε εδώ πέρα ότι είχε μπαζωθεί ο χώρος. Βγαίνει. Θα δείξει πολλές φορές, έτσι, θα το δείξουμε και τώρα. Βγαίνει, το λέμε στο μεσοδιάστημα. Λέμε, προσέξτε τι λέτε, γιατί σας είχαμε μεταδώσει αποκλειστικά την πληροφορία ότι ο εισαγγελέας έκανε λόγο για αλλίωση χώρου εγκλήματος. Αλλίωση χώρου εγκλήματος. Βαρύτατη κατηγορία. Συνεχίζουν. Εδώ. Κοιτάξτε. Εδώ είμαστε. Κοιτάξτε το, δηλαδή, να σε βγάλουν τρελό, ρε παιδιά. Να σε βγάλουν τρελό. Εδώ. Και έρχεται για να ολοκληρώσει. Βγαίνουν τα Hellenic hoaxes που συζητούσαμε προχθές. Και βγάζουν fake news, την αλήθεια. Το, αυτό που βλέπουμε στα μάτια μας. Και πρόσεξε, είχαμε πει στο μεσοδιάστημα ότι ο εισαγγελέας κάνει για, λόγο για αλλίωση τόπου εγκλήματος. Καμία είπα αναχώρηση, συνέχιζαν να κατηγορούν. Και βγαίνει τώρα και ασκείται επισήμως δίωξη για το θέμα. Δηλαδή, για να καταλήξω σε αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, εδώ έχουμε τον ορισμό της συγκάλυψης. Και εγώ δεν έχω δει ποτέ συγκάλυψη σε ατύχημα, μόνο συγκάλυψη σε έγκλημα έχω δει τόσο δομημένα, όπως μας αποκάλυψε και σήμερα ο κ. Κοκοτσάκης. Έλα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, κατά πρώτον, μία λεπτομέρεια για την οποία συμβουλεύθηκα έναν φίλο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά από τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο σκληρός δίσκος, ακόμα και αν έχει γραφτεί επάνω, μπορεί η πληροφορία να ανακτηθεί. Κάποιοι δεν θέλουν να βρουν τη συγκεκριμένη πληροφορία. Ένα, το βάζω στην άκρη. Δεύτερο, γουρλίδικη είχε χαρακτηρίσει ο κύριος Μαρκόπουλος τη συγκεκριμένη επιτροπή. Διασκεδάζω, είπε σήμερα. Λυπούμε πάρα πολύ. Δεν θα το κανιβαλίσω όπως ο ίδιος κάνει τη μνήμη των θυμάτων. Μα εδώ τις προάλλες, Κωνσταντίνε, τρίτο, είπε ότι η επιτροπή μας είναι γουρλίδικη. Κάναμε λέω δύο υπουργούς. Έτσι, είναι δηλαδή. Έτσι ξεκίνησα το σχόλιο μου, υποτροπιάζει ο κύριος. Έτσι ξεκίνησε, ναι, το σχόλιο. Δείχνει όμως τι. Ότι δεν υπάρχει εμπεδομένη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και στο κυβερνών κόμμα η αίσθηση της βαρύτητας και της σοβαρότητας, η οποία θα ή το προσήκουσα στην συγκεκριμένη περίσταση. Πάμε να δούμε το βίντεο. Το έχουμε το βίντεο με τον Κυριάκο Βελόπουλο που το ανέφερε και ο Ανδρέας Παπακυριακόπουλος, γιατί πράγματι από το Βήμα της Βουλής είχαν αποκαλυφθεί και είχαν καταγγελθεί όσα τώρα επιβεβαιώνονται πλήρως. Πάμε. Σας έλεγα εδώ μέσα και κανένας δεν μιλούσε, γελούσαν εδώ οι υπόλοιποι. Τι μετέφερε η αμαξοστοιχεία από Θεσσαλονίκη. Όλοι μου λέγατε ότι εγώ λέω ψέματα, αυτά τα φαντάστηκα. Ήταν εδώ και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, λέγαν τι είναι αυτά που λέτε. Και τώρα δίνει εντολή ο ανακριτής και ζητάει το τερματικό, το σκληρό δίσκο της εταιρείας που μετέφερε τα προϊόντα για να δουν τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Εδώ είναι Βουλή. Δεν είναι ταινία έτσι για να κλαίμε. Είναι Βουλή για να καταθέσουμε επιχειρήματα και στοιχεία. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιος ψεύδεται και ποιος λέει αλήθεια. Στην εξωτερική επιφάνεια της μπλε μηχανής του τρένου εντοπίστηκε η χημική ουσία ξυλόλιο. Ποιος το είπε πρώτη φορά εδώ όταν έγινε το δυστύχημα? Ποιος είχε το θάρρος να σηκωθεί εδώ και να το πει το ξυλόλιο και ότι έγινε έκρηξη από άλλη ουσία? Ποιο κόμμα είχε το θάρρος να μιλήσει ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό? Ποιος ήταν αυτός που δεν φοβήθηκε τον ολιγάρχη Ιταλό της Τρενοσέ? Ποιοι ήταν αυτοί που όρθωσαν ανάστημα απέναντι στο ψέμα της κυβέρνησης και των υπολείπων κομμάτων? Μόνο η ελληνική λύση. Γιατί υπηρετούμε την αλήθεια και όχι το ψέμα όπως οι υπόλοιποι. Κωνσταντίνε, θέλω να μου δώσεις 30 δευτερόλεπτα να σου μιλήσω ανθρώπινα. Το ρεπορτάζ το είπα πριν για τον σκληρό δίσκο και πιστεύω ότι θα το βρούμε μπροστά μας. Όπως πολλά από όσα αναφέρονται σε αυτό το δελτίο. Όταν συνέβη το έγκλημα των Τεμπών, και πλέον το λέω έγκλημα έχοντας τη γνώση των στοιχείων, ήμουν από εκείνους οι οποίοι δεν ήθελαν να πιστέψουν ότι μπορεί την Ελλάδα να την κυβερνά ένα τόσο διεφθαρμένο και σκοτεινό καθεστώς που θα έκρυβε τα στοιχεία που συντελούν σε ένα έγκλημα τέτοιου μεγέθους. Ήμουν από εκείνους οι οποίοι, παρά τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές με την εν λόγω κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι γνωρίζω ότι σε ένα βαθμό πολύ μεγάλο το σύστημα εξουσίας στη χώρα είναι διεφθαρμένο, δεν περίμενα, Ανδρέα, ότι μπορεί να φτάσει σε αυτό το μέγεθος και σε αυτόν τον βαθμό, μάλιστα,
η βρωμιά και η εξαπάτηση. Και κλείνω. Στοιχείο το στοιχείο. Φορά τη φορά. Δημοσίευμα το δημοσίευμα. Ομιλία στη Βουλή στην ομιλία στη Βουλή. Κυρίως από την πλευρά, ή μάλλον αποκλειστικά από την πλευρά της ελληνικής λύσης. Αυτό είναι το αντικειμενικό, αυτό είναι και το άλυθες. Φτάνω σήμερα και ως δημοσιογράφος, έχοντας ερευνήσει την συγκεκριμένη υπόθεση, να μην μπορώ να δεχτώ ότι αυτή είναι η ανατριχιαστική και αποκρουστική αλήθεια, αλλά αυτή είναι. Πάμε στον Άρη Σπινό. Απευθύνομαι σε όλους τους καλοπροαίρετους τηλεθεατές, οι οποίοι και εκείνοι δεν θέλουν να πιστέψουν κάτι τέτοιο, αλλά σας διαβεβαιώ, αυτή είναι η αλήθεια. Ασχολούμαστε 11 λεπτά με έναν κύριο που παριστάνει τον πρόεδρο μιας εξεταστικής επιτροπής, κύριε Καψαμπέλη, η οποία διερευνά το μεγαλύτερο με ευθύνες ηθικές τουλάχιστον μέχρι τώρα επί αποδείξη εγκλήματος 57 αθώων ανθρώπων. Ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί περί αυτού πρέπει να λέτε ονομαστικά τον πρόεδρο της Επιτροπής. Δεν υπάρχει ο κύριος Μαρκόπουλος. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Ο κύριος Μητσοτάκης, ξέρετε τι σπουδές έχει ο κύριος Μαρκόπουλος που διερευνά η Επιτροπή υπό την εποπτεία και καθοδήγησή του το έγκλημα αυτό. Πολιτισμιολόγος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Άμα μου το πείτε και εμένα, θα καταλάβω κι εγώ ποιες είναι οι γνώσεις του επί του αντικειμένου που διερευνά. Είναι ο πολιτισμός των εθνών. Και με αυτές τις γνώσεις πάει να διερευνήσει το έγκλημα αυτό. Εάν δεν υπήρχαν, και δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο, αλλά το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, οι εκπρόσωποι της ελληνικής λύσης μέσα σε αυτή την επιτροπή με τις ερωτήσεις τους, που οι ερωτήσεις αυτές έχουν παίξει σε 10 site, 2 τηλεοράσεις, 5 ραδιόφωνα, ένα δελτίο τύπου, ουδείς θα ασχολιότανε με αυτό το έγκλημα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κύριε Καψαμπέλη, ασχολούμεθα με μια κουτάλα που γύριζε κάποιος με ένα μούσι και αν έφαγε ένα ευρώ σε ένα φρουτάκι ή δύο φρουτάκια και όχι με τις συγκλονιστικές καταγγελίες που έκανε ένας άνθρωπος λέγοντας με την ευγένειά του ότι η κυβέρνηση και ο ανακριτής είπε δεν ρώτησε πώς έγινε αυτό το μανιτάρι που ακόμα είναι στα μάτια όλου του ελληνικού λαού, πώς προέκυψε. Δεν το ρώτησε στους δικαστικούς πραγματογνώμονες. Αυτό η κοινωνία στο καφενείο, στο χώρο εργασίας, στην πλατεία, το λέει συγκάλυψη. Έχουν καταστρατηγηθεί, έχουν ξεκυλιαστεί οι κυρίαρχοι θεσμοί, κύριε Καψαμπέλη, που έχει εμπιστοσύνη πλέον ο Έλληνας ή η Ελληνίδα και τώρα δεν έχει εμπιστοσύνη. Και αντί να ασχολούμαστε από αυτό και μόνο με αυτό, παίρνουμε μία ατάκα κάποιου, γιατί περί αυτού πρόκειται, κάποιου που είπε κάτι. Ποιος είναι ο υπεύθυνος? Θα υπήρχε άλλος σοβαρός πολιτικός αρχηγός μιας κοινωνικής ομάδας που θα διερευνούσε ένα τέτοιο τραγικό, σκανδαλώδες, νεκρόσιμο σκάνδαλο και θα έλεγε είμαι τόσες μέρες στην Επιτροπή, λες και μας χάνει χάρη, λες και δεν πληρώνεται ότι αυτή είναι η δουλειά του και το διασκεδάζω. Θα έλεγε αυτό το ρήμα βουλευτής μιας κοινωνικής ομάδας που θα είχε έναν υπεύθυνο ηγήτορ και δάστα του έπαιρνε το κεφάλι μέχρι να τελειώσει το τελευταίο γράμμα της πρότασής του. Αστείευεστε. Γιατί τον έβαλε, λέτε, και ο Μητσοτάκης, να μην καταλάβει τίποτα, για να μην έχει γνώσεις και να μην έχει και ειρηνίες. Διότι όταν δεν αντιλαμβάνεσαι, και τελειώνω κύριε Καψαμπέλη, το έγκλημα που έχει γίνει γύρω σου, επειδή δεν έχεις γνώσεις, υπογράφεις ότι πόρισμα σου δώσει το Μέγαρο Μαξίμου που ήδη το έχει συντάξει. Τι περιμένετε να βγει από εκεί, καμιά αλήθεια? Όχι, τίποτα απολύτως δεν θα βγει. Τίποτα απολύτως. Πάμε στο διάλειμμα για να επανέλθουμε να δούμε και τα αγροτικά και τα του γάμου των ομοφυλοφίλων. Έχουμε να δούμε συγκλονιστικές δηλώσεις. Και την αποκάλυψη βόμβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Που θα τη συνδυάσουμε και. Πάλι δικαιωνόμαστε. Μετά του Πούτιν θα δούμε και το απόσπασμα συγκλονιστικό ο Μητροπολίτης Μόρφου, ο Σεβασμιότατος Νεόφυτος, για το θέμα των ομοφυλοφίλων. Πάμε στο διάλειμμα.